Γεια σας από το digitallife.gr. Βρισκόμαστε και πάλι στο booth της Sony. Πολλές είναι οι συσκευές της εταιρείας και έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου το νέο Xperia Z3 Tablet Compact, το νέο ταμπλετοειδές της Sony, το οποίο όμως είναι μικρό σε διαστάσεις καθώς έχει οθόνη 8 ιντσών. Ωστόσο, μεγάλες ανάλυσης 1920x1200 pixels. Γνωρίζετε ήδη τα χαρακτηριστικά του, αν δεν τα έχετε δει στο διαδίκτυο ήδη, αφού έχουν ανακοινωθεί, μπορείτε να τα δείτε και εδώ πέρα. Οχτάρα κάμερα, τετραπύρινο Snapdragon 801 στα 2,5 GHz, με 3 GB μνήμης RAM, 16-32 GB αποθηκευτικού χώρου και microSD κάρτα δέχεται. Πλήρη συνδεσιμότητα και αυτό διάβροχο IP65-IP68, ενώ μεγάλη μπαταρία 4.500 mAh. Και το κυριότερο είναι αυτό που βλέπετε εδώ πάνω δεξιά, δηλαδή οι διαστάσεις του φυσικά, που είναι το πάγος του ειδικά 6,4 χιλιοστά, είναι πραγματικά πολύ λεπτό, αλλά και πάρα πολύ ελαφρύ, 270 γραμμάρια. Το Xperia Z3 Tablet Compact θυμίζει αρκετά το Z2 για παράδειγμα, το tablet, καθώς κατασκευαστικά μιλώντας τουλάχιστον, καθώς έχουμε το αλουμίνιο στις πλευρές και το γνωστό πλαστικό με τη matte υφή στο πίσω μέρος σε λεπτό χρώμα. Εδώ μπορείτε να δείτε την κάμερά του. Στις φωτογραφίες θα δείτε και πιο λεπτομερώς τις διάφορες θύρες που έχει στο πλάι. Λίχτρα εδώ, τα ειδικά πίνεις για τον dock και οι υποδοχές για microSD κάρτα, ενώ στο κάτω μέρος υπάρχει microSD, αυτή είναι συνδεδεμένη. Βέβαια, βλέπετε εδώ στο πάνω μέρος και στο κάτω μέρος το Z3 Tablet Compact. Τρέχει Android 4.4.4, KitKat, είναι αρκετά γρήγορο, η υψηλή ανάλυση δείχνει, φαίνεται καθαρά σε αυτήν την οκτάρα οθόνη. Φυσικά είναι ταχύτατο λόγω hardware, έχει οκτάρα κάμερα, τραβάει από ό,τι είδαμε τουλάχιστον φωτογραφίες καλής ποιότητας για τα δεδομένα ενός tablet, όχι φυσικά για τα δεδομένα ενός smartphone, αλλά το κύριος λόγος για τον οποίο μπορεί κάποιος να προτιμήσει ένα τέτοιο tablet είναι, αν μη τι άλλο, η κατασκευή του πραγματικά είναι εντυπωσιακά λεπτό και ελαφρύ. Κρατώντας στα χέρια, ο χρήστης είναι απόλαυση, αυτό μπορώ να πω μέχρι στιγμής, γιατί αυτή την εντύπωση μου δίνει. Εκτός λοιπόν από το πόσο γρήγορο είναι και το πόσο χρηστικό με διάφορες εφαρμογές που έχει μέσα, είναι η κατασκευή του αυτή που κλέβει τις εντυπώσεις, ελαφρύ και αρκετά λεπτό. Αυτό ήταν ένα μικρό hands-on preview του Z3 Tablet Compact, και αφού έχουμε δει και τις υπόλοιπες συσκευές της Sony, θα είμαστε εδώ γύρω στην IFA, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε και εσείς να συνεχίσετε να ακολουθείτε τα updates από την IFA 2014 και το Βερολίνο στο digitallife.gr.